Συνδεόμαστε με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα. Στο δεύτερο συνέδριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αποδείχθηκαν βιώσιμες οικονομικά. Στον πυρήνα μιας κοινωνικής επιχείρησης βρίσκεται έτσι κι αλλιώς η εξυπηρέτηση ενός κοινωνικού ή περιβαλλοντικού σκοπού. Ωστόσο, λειτουργούν ως κανονικές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που πρέπει και παράγουν κέρδη. Έτσι, δίνουν τη δυνατότητα απασχόληση σε ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο από την αγορά εργασίας. Η Ειρήνη είναι μια γυναίκα με κινητικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων αναγκάστηκε να παραμείνει επιμακρό στο περιθώριο της αγοράς εργασίας, μέχρι που την προσέλαβε η κοινωνική επιχείρηση Artemis, μια επιχείρηση που παράγει διακοσμητικά και εποχικά αντικείμενα και στην οποία απασχολούνται αποκλειστικά εργαζόμενοι με αναπηρία. Ναι, ήμουν ανεργή. Νιώθουμε κι εμείς που έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι υπάρχουν χώροι που μπορούν να μας προσλάβουν χωρίς να ασχοληθούν με την ιδιαιτερότητά μας. Είμαστε μια επιχείρηση ένταξης. Ήδη έχουν ενταχθεί 6 άτομα από το Σεπτέμβριο του 2014. Η επιχείρηση αυτή τη στιγμή έχει ήδη κέρδη. Η κοινωνική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί σε μια σειρά από τομείς. Ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων, εστίαση, λιανεμπόριο, τουρισμό, ακόμη και στην αγροτική παραγωγή. Ο σκοπός είναι να αναδείξουμε την αξία που έχει η κοινωνική επιχειρηματικότητα στο να λύνει προβλήματα που είναι επιτακτικά σε μια σειρά τομέων που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την απασχόληση, με την κοινωνική ένταξη, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους ανθρώπους ή για ανθρώπους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πάνω από 700 κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις οποίες αποδεικνύονται και οικονομικά βιώσιμες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Για την περαιτέρω διευκόλυνσή τους, το Υπουργείο Εργασίας δημιουργεί περιφερειακούς μηχανισμούς υποστήριξης και παρέχει χρηματοδότηση. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι ο κοινωνικός επιχειρηματίας να μην περιμένει την επιχορήγηση για να στήσει την κοινωνική επιχείρηση, να έχει τη σωστή ιδέα στο μυαλό του. Η επιχορήγηση να είναι αυτό που συμπληρωματικά θα έρθει να τον βοηθήσει. Επιχειρώντας αλλιώς, την κοινωνική επιχειρηματικότητα σημαίνει ένα δυνατό επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζεται με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό ακριβώς πέτυχε ο Πολυχώρος Μύρτιλος στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, που εκπαιδεύει και απασχολεί σήμερα 12 άτομα με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες, ακόμη και σύνδρομο Άσπεργκερ, μια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Γι' αυτό εξάλλου απέσπασε και το πρώτο βραβείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι μόνο να μάθουν μηχανικά μια δουλειά, να γίνουν παραγωγικές μονάδες, αλλά να αποκτήσει η ζωή τους νόημα και περιεχόμενο, με ό,τι εμπεριέχει αυτή η λέξη. Και χαρά.